τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ όπως βλέπετε επέστρεψα με ένα όλο καινούργιο reaction video όπως σας είχα υποσχεθεί. Και φυσικά ένα από τα αγαπημένα μου γυναικεία συγκροτήματα επέστρεψε, παρόλο που έχουν διαλυθεί σε συγκρότημα. Φυσικά μιλάω για τη μάμα μου, η οποία επέστρεψε με καινούργιο mini album, νομίζω το 12ο. Ναι, έχουν φτάσει εκεί. Και με το τραγούδι και με το title track μάλλον η Έλα, αν το προφέρω σωστά γιατί δεν ξέρω πώς προφέρεται, αν είναι κορεάτικα ή αγγλικά. Αλλά πριν αντιδράσω εγώ στο όλο καινούριο comeback το μάμα μου, εσείς φυσικά μην ξεχνάτε να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα καινούργιο βίντεο. Και μην ξεχνάτε ότι στους 1000 συνδρομητές θα έρθει ένα πάρα πολύ μεγάλο giveaway, γι' αυτό εγγραφή τώρα. Φυσικά να πατήσετε και την καμπανούλα έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο στο κανάλι, γιατί τώρα που δεν έχουμε σταθερό πρόγραμμα. Like στο βίντεο, απαραίτητο και αυτό γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και κάτω στη φόρμα θα βρείτε το link από τη φόρμα, από τα group orders που διοργανώνω, όπου θα βρείτε και το καινούργιο άλμπουμ των μάμα μου. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να με ρωτήσετε στο Instagram φυσικά που θα σας τα έχω το ένα στην περιγραφή και το άλλο κάπου εδώ και ελάτε να μπείτε και εκεί στην παρέα μας. Και ας ξεκινήσουμε. Ευτυχώς ακούγεται το μικρόφωνο. Oh, με sunset ξεκινάει. Μου θυμίζει λίγο ένα που είχα βγάλει πρόσφατα, που ήταν pre-release, αλλά το θυμάμαι τώρα. Ήταν νομίζω πριν το Άγια. Το pre-release το Άγια. Αυτό το κορίτσι. Με έχει κλέψει την καρδιά. Ήλα, λάθα. Καλά, εντάξει, νόμιζε σημεία. Μου αρέσει που στο μισό βίντεο κλιπ τους βλέπουμε casual ντυμένες και στο άλλο είναι ντρόντες. Τα έχει όλα μέσα. Να δούμε ποιο θα μείνει στο τέλος. Καλά εντάξει, το τραγούδι είναι το καλύτερο. Επίσης είδα ότι ετοιμάζει και παγκόσμια tour. Μακάρι να ήταν και η Ελλάδα μας, όλα τα μανίλα. Το βίντεο κλιπ είναι πανέμορφο. Γενικά η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η μάμα μου που νομίζω κάτω από την εταιρεία της το βγάλαν το comeback και γυρνάει πάρα πολύ ωραία βίντεο κλιπ σε όλους τους καλλιτέχνες. Γιατί έχει τους Σουάνας οι οποίοι έχουν εκπληκτικά άντε. Αλλά η μάμα μου είναι σταθερή. Μ' αρέσει πάρα πολύ που βγαίνει και τη σεξα. Τελείωσε. Και
με αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση της χορογραφίας του τραγουδιού που μας τον είχαν κάνει πάρα πολύ σπόιλ. Φυσικά και μου άρεσε, δεν χρειάζεται ερώτηση πάνω σε αυτό. Μου άρεσε για το, καλά, το, για το MV μίλησα. Πάρα πολύ ωραία, είναι στο στυλ και στα χρώματα που εμένα μου αρέσουν. Το ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θα να σας κουράσω άλλα. Η ίδια ήταν υπέροχη για μία ακόμη φορά. Μου θύμισε και λίγο και τα πιο παλιά τους, δηλαδή το Egotistic και κάτι τέτοια. Ήτανε dance κομμάτι, αλλά είχε και λίγο sexy vibe, αρκετά θα έλεγα. Τα φωνητικά τους ήταν πάρα πολύ όμορφα και τέριαξαν πάρα πολύ με όλο αυτό το sexy vibe και το ήρεμο και συγχρόνως dance που είχε. Τι να πω για αυτά τα κορίτσια, δεν ξέρω, ελπίζω να κάνουν κι άλλα τέτοια comeback στο μέλλον για να μας τρελαίνουν. Να πω πραγματικά, δηλαδή θα το φανταζόμουν και για καλοκαιρινό τραγούδι, αλλά βέβαια βγήκε Οκτώβριο, δεν πειράζει. Το τραγούδι μου άρεσε, το βίντεο κλιπ φυσικά μου άρεσε, τις έχω ξεχωρίσει όχι από το ξεκίνημά του σαν συγκρότημα, λίγο πιο μετά. Νομίζω από το 2000, από το I'm the best, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρη. Μια μικρή αμνησία παθαίνω, λόγω υγείας δεν είναι τίποτα, μην αγχώνεστε. Αυτά, περιμένω να ακούσω και τη δικιά σας γνώμη κάτω στα σχόλια, αν σας άρεσε, πώς σας φάνηκε. Εντάξει, εμένα μ' άρεσε, φυσικά το είπα χίλιες φορές. Εμείς θα τα πούμε κλασικά σε ένα επόμενο βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε εγγραφή, καμπανούλα, like στο βίντεο, τα Instagram και για να το πάρετε επισκεφτείτε τη φόρμα από κάτω. Stay safe and bye!